παιδί μια καρδιά. Μα ήθελε να ζήσει και έγινε ο πόνος συμφορά και θεριέψε η θλίψη. Ανδρονικέ μου δεν μπορούν τα δάκρυα να δείξουν πόσες αξίες κουβαλούν όσοι θα μας αγγίξουν. Σύμβολο εθελοντισμού και προσφοράς μεγάλης, βότες ζωής γεννήκαμε μιας ανοιχτής αγκαλής. Και ο χαμός σου άφησε το αποτύπωμά σου, δεκατετράχρονο παιδί. Αιώνια η ματιά σου. Μας έμαθες, Ανδρόνικε, αυτό που θέλουν όλοι, αγάπη να σκορπίσουμε σ' αυτήν εδώ την πόλη. Μας έμαθες, Ανδρόνικε, αυτό που θέλουν όλοι, αγάπη να σκορπίσουμε σ' αυτήν εδώ την πόλη. Ανδρόνικος λοιπόν έγινε τραγούδι. Κυρίες κύριοι, καλό βράδυ σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτή την Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη, στο Κόκκινο. Και στη σημερινή μας συνάντηση έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον ερμηνευτή και στιχουργό, τον Ηλία τον Μπουρνιώτη και βέβαια τον Αντώνη τον Μαυρίδη, που έγραψε τους στίχους αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού, που μόλις πριν λίγο παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Κύριε Μπουρνιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα. Συνάδελφο Αντώνη, καλησπέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που είστε σήμερα κοντά μας. Να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής, ένα μήνυμα ζωής στη μνήμη του Ανδρόνικου. Ο Ανδρόνικος με αυτό ή άλλο όνομα υπάρχει σε κάθε πόλη. Είναι το παιδί της διπλανής πόρτας, το παιδί που έχει την ανάγκη μας, που μας χρειάζεται όλους. Και πάνω απ' όλα πρέπει απόψε να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής, όπως αρκετά συχνά κάνουμε εδώ από την τηλεόραση του Flash. Είναι ο Ανδρόνικος της ζωής, της καρδιάς μας, της πόλης, των εθελοντών. Και σήμερα είναι και το Αγίου Ανδρόνικου. Είναι το Αγίου Ανδρόνικου. Νομίζω ότι πολλές συμπτώσεις υπήρξαν. Αλλά ο Ανδρόνικος πλέον έγινε τραγούδι. Είναι μια αληθινή ιστορία.
η οποία έγινε στίχος, έγινε μουσική, έγινε βίντεο, έγινε τραγούδι. Αντώνη, να ξεκινήσουμε λίγο από την ιστορία. Πώς φτάσαμε σήμερα να ακούμε το τραγούδι στη μνήμη του Ανδρώνικου? Είναι μια ιστορία που νομίζω είναι από αυτές που πολλές φορές σου προκύπτουν, αλλά προκύπτουν μέσα από την ψυχή σου και την αγάπη σου για πράγματα που ζεις, βιώνεις, και όταν τα αφήνεις αληθινά αυτά να εκφράζονται, νομίζω ότι αποτυπώνονται. Σε ό,τι αφορά το τραγούδι, επειδή και ως δημοσιογράφοι ζήσαμε όλη αυτή τη μάχη που έδινε ο Ανδρώνικος με την λευκαιμία για να την νικήσει, όλη αυτή την συγκινητική πραγματικά κινητοποίηση των συμμαθητών του, του σχολείου, της πόλης, της ευρύτερης περιοχής, να βρεθεί συμβατός δότης. Ανδρώνικος Κυριακίδης, ένα καταπληκτικό παιδί, μαθητής του πρώτου γυμνασίου Πτολεμαϊδας. Ακριβώς. Που έδωσε μια μάχη ζωής, αλλά τελικά δεν κατάφερε να ζήσει. Ωστόσο ζει κάθε μέρα, είναι κοντά μας. Είναι αιωνία η μνήμη του, που λέει και το τραγούδι, ναι. Και η ματιά του βεβαίως. Αλλά στο άκουσμα του θανάτου του Ανδρώνικου, εγώ δεν μπορούσα να πάω στην κηδεία του. Δεν μπορούσα να βρεθώ εκεί. Παρότι είχαμε μια στενή σχέση με το γεγονός αυτό, όλης αυτής της περίοδου που έδινε τη μάχη του Ανδρώνικος, με όλη την κινητοποίηση που έγινε στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Την ημέρα λοιπόν και την ώρα που άκουσα και πληροφορήθηκα τον θάνατο του Ανδρώνικου, το πρώτο πράγμα που μου πέρασε στο μυαλό, πραγματικά το πρώτο πράγμα που μου πέρασε στο μυαλό, είναι ότι ο Ανδρώνικος πρέπει να γίνει τραγούδι. Μου ήρθαν στίχοι του σημερινού τραγουδιού στο μυαλό και άρχισα να τους αποτυπώνω στο χαρτί. Έγραψα το «Δότες ανοιχτής αγκάλης» και το «Ανδρώνικέ μου δεν μπορούν». Και άρχισα να βγάζω στίχους. Αγάπη, να σκορπίσουμε σε αυτή εδώ την πόλη. Σταμάτησα λοιπόν και άρχισα να γράφω. Φυσικά δεν κατάφερα να το τελειώσω, αλλά είχα ξεκινήσει όμως. Ήξερα ότι εκείνο το ξεκίνημα, οι λίγοι στίχοι, οι δυο λέξεις, η μία έκφραση, η σκέψη που είχαμε στο μυαλό μου, έπρεπε να αποτυπωθούν σε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι, που θα έπρεπε να γράψω τους στίχους του, του τραγούδι αυτού. Αυτό ακριβώς, αυτή τη σκέψη μου την κοινοποίησα στον φίλο μου τον Ηλία τον Πουνιώτη, που βεβαίως τη βρήκε, βρήκε καλή. Που έδειξε πολλά. Πραγματικά φίλος, είναι φίλος της ψυχής. Έδειξε πολλά ξενύχια, πρέπει να πω, με τους στίχους που με έστειλε ο Αντώνης. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τους μελοποιήσω. Δηλαδή, ήταν έντονη η συγκίνηση. Ανατριχιάζεις, έτσι, ναι, ήδη έχω ανατριχιάσει. Ναι, ήταν έντονη η συγκίνηση. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, λέω, κοίταξε να δεις, θα κάτσω να γράψω ένα τραγούδι τώρα, παράδειγμα, να το μελοποιήσω, και όταν ερχόταν στο μυαλό μου ο γιος μου, 14 ετών, του έκλεινα και έλεγα αύριο. Έχεις και εσύ προσωπική ιστορία. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό που λέγαμε, ο Ανδρώνικος. Αλλά καταφέραμε, νομίζω, ο Αλέξανδρος, να κάνουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και όλα τα παιδιά που δίνουν αγώνα ζωής. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τα αισθήματά σου, όταν το τραγούδισες πλέον, τους στίχους σου τους έδωσε ο Αντώνης και μετά εσύ μελοποίησες. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πας σε άλλο κόσμο μετά. Ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ πότε μπήκα στο στούντιο, πότε το τραγούδισα, πότε το ηχογράφησα και έφυγα. Τόσο πολύ σου λέω. Δηλαδή όλα έγιναν... Αυτό νομίζω, αυτή είναι η μνήμη, είναι κοινή εκεί πέρα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ναι. Αντώνη, να δούμε λίγο την ιστορία του Ανδρώνικου. Να μας θυμίσεις, και για όσους μας βλέπουν τώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Web TV έχουν όλη τη δυνατότητα να μας παρακολουθήσουν, τι ακριβώς συνέβη. Είναι ένα παιδί που πολλά παιδιά στη χώρα, πάρα πολλά παιδιά στη χώρα, καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό που θα τους παρουσιαστεί στη ζωή τους. Τη συγκεκριμένη ασθένεια, τη λευκαιμία. Δίνουν μια μάχη. Δίνουν μια μάχη καθημερινή. Δίνουν μια μάχη με το περιβάλλον τους, με τον εαυτό τους, με τους γύρω τους, με τους μαθητές τους, με όλα. Ο Ανδρώνικος λοιπόν κλήθηκε να δώσει αυτή τη μάχη. Μια μάχη που θέλω να πω ότι την έδωσε με, θα έλεγα, ιδιαίτερη χαρισματικότητα, επέδειξε σε όλη αυτή την πορεία. Βεβαίως θα τα πούνε άλλοι καλύτερα, νομίζω. Θα έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και με τη μητέρα του Ανδρώνικου. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερη η τιμή.
για να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής πραγματικά σε όλους όσους μας βλέπουν αυτή την ώρα και να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω, Καταρίνα, είναι ότι ο Ανδρόνικος μας σήκωσε από τον καναπέ. Μας σήκωσε από τον καναπέ όλους μας. Μέχρι εκείνη την περίοδο, θα έλεγα, ήταν πολύ λιγότεροι αυτοί που είχαν ευαισθητοποιηθεί γύρω από τα θέματα της συμβατότητας, της δωρεάμιας μυελού των οστών, της προσφοράς γενικότερα του εθελοντισμού. Υπήρχε εθελοντισμός, υπάρχει εθελοντισμός, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα των συμβατών, των δοτών και όλα αυτά, υπήρχε ένα θέμα. Τώρα μιλάμε πλέον και για οργανωμένο εθελοντισμό. Μιλάμε για οργανωμένο εθελοντισμό. Με οργανωμένες ομάδες αλλά... πλέον. Η συγκινητική πραγματικά προσπάθεια των παιδιών του πρώτου γυμνασίου της Πτολεμαϊδας, με τους γονείς κυριολεκτικά που στάθηκαν στο πλάι τους, που μπήκανε μπροστά, που προχώρησαν στις πρώτες εκδηλώσεις, που άρχισαν να κοινοποιούν και να μαθαίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τι γίνεται. Όλα αυτά πραγματικά ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από κανέναν μας. Νομίζω ότι όλοι το δεχτήκαμε αυτό το μήνυμα. Δεχτήκαμε ακριβώς τα παιδιά τα οποία βγήκανε μπροστά κυριολεκτικά με τους γονείς, με το Σύλλογο Γονέων, με την ομάδα που δημιουργήθηκε για τον Ανδρόνικο. Και ο ίδιος ο Ανδρόνικος την ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια. Ζήσαμε λοιπόν όλη αυτή την περίοδο της μεγάλης προσπάθειας που ανέδειξε μια ολόκληρη περιοχή, ανέδειξε την πόλη. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε 700-800 δότες. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε να έχουμε ένα τεράστιο αριθμό που μέσα από τις εκδηλώσεις που έγιναν κινητοποιήθηκε, ευαισθητοποιήθηκε και μας έστειλε και εμάς μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα πήραμε, αυτά τα μηνύματα δέχτηκα και εγώ και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σχέση που μας έφερε και στο τραγούδι που μας έφερε. Ναι, έχεις γράψει και άλλα τραγούδια, αλλά αυτό πραγματικά είναι ένα τραγούδι που κρύβει μέσα χαρά, λύπη, ζωή. Πώς μπόρεσες να τα συνδυάσεις όλα αυτά? Και αμέσως μετά θα ρωτήσω τον Ηλία πώς μπόρεσε. Τα συνδύασα και... όλα αυτά γιατί πράγματι ο πόνος για τον Ανδρόνικο θέργεψε. Από την άλλη όμως ο Ανδρόνικος έγινε σύμβολο εθελοντισμού. Βάζουμε άνω τελεία. Ναι, βεβαίως. Πάμε... Ναι. Πάμε τι να ακούσουμε, να συνδεθούμε με Πτολεμαϊδα και με τον Βασίλη τον Σακουλέβα, που είχε το γενικό πρόσταγμα, θα λέγαμε, για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 7 Μαΐου, ημέρα εθελοντισμού για τον Ανδρόνικο. Και από ό,τι βλέπουμε, Αντώνη, σιγά σιγά θα γίνει θεσμός. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, άνω τελεία βάζουμε. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Πτολεμαϊδα. Μας συγκινήσατε αρκετά και με την αρχή της εκπομπής σας. Και εσύ μας συγκίνησες, Βασίλη, για όλα αυτά που έκανες και για όλα αυτά που κάνεις. Νομίζω ότι κάθε παιδί, όπως είμαι εγώ, αλλά και όλοι μας, ότι πρέπει να κάνουμε πράξεις, τόσο εθελοντισμού όσο και να βοηθάμε με τον δυνατό τρόπο που μπορούμε τον συνάνθρωπό μας. Και πραγματικά, όπως κάνουμε και όλες αυτές τις εκδηλώσεις, στη μνήμη του Ανδρόνικου, αλλά και να βοηθάμε τον κόσμο. Βασίλη, διοργάνωσες, πρωτοστάτησες αυτήν την εκδήλωση. Πώς ήταν το κλίμα? Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν δουλεύεις με μια ομάδα όπως ήταν αυτή του εθελοντισμού Ανδρόνικος, που ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα από καθηγητές, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, από όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας της πόλης μας, ήταν μια ομάδα που ενώθηκε και έγινε μια γροθιά για να πετύχουμε ένα σκοπό, που πραγματικά το πετύχαμε. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ζεστό, φιλικό, όλοι είχαμε την αγωνία, θα βγει κάτι καλό, θα αρέσει στον κόσμο. Και τελικά είδαμε ότι, νομίζω, άρεσε. Βασίλη, τι θυμάσαι από τον Ανδρόνικο, για πες μας. Από τον Ανδρόνικο θυμάμαι που το άρεσε πάρα πολύ η μουσική, αλλά θυμάμαι και ένα περιστατικό, μια μέρα στο σχολείο, που μου είχαν πει να κλείσω την πόρτα και να μην αφήσω κανένα παιδάκι και μου είχε πει ο Ανδρόνικος να πάω να αφήσω τον μπουφάν μου και λέω δεν μπορώ δυστυχώς. Αλλά μετά κάτι σαν να μου είπε μέσα μου ότι γιατί να μην αφήσω ένα παιδί ας πούμε και κοντά σε αυτά φτάσα και άλλα παιδιά εκείνη την ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θυμάμαι από τον Ανδρόνικο, στιγμή μου πάρα πολύ καλά και κάθε φορά που ακούω το όνομα Ανδρόνικος θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ ευγενικό, πάρα πολύ χαρούμενο. Αγωνιστής. Για πες μου λίγο τώρα για το βίντεο κλιπ και για το τραγούδι. Ποια τα συναισθήματά σου όταν το άκουσες για πρώτη φορά, τι είπες? Για πρώτη φορά εγώ το άκουσα γύρω στον Ιανουάριο που είχαμε πάει στο Περδίκα για να πραγματοποιήσουμε την ηχογράφηση των
στο κομμάτι που συμμετείχαν τα παιδιά και πραγματικά όλοι μας είχαμε συγκινηθεί μέσα στο στούντιο και μας είχε σηκωθεί και τρίχα, όπως λέμε, λαϊκά, γιατί ήταν ένα τραγούδι με στίχους που προκαλούν συγκίνηση και εισχωρούν πολύ βαθιά στην καρδιά σου. Γιατί εμείς έτσι που είχαμε ζήσει λίγο τον Ανδρόνικο, θυμόμαστε όμορφες στιγμές. Είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στις προβολές. Το βίντεο κλιπ ήταν αυτό που πρέπει να ήταν, νομίζω, γιατί τα παιδιά. Παιδιά πρέπει να φαίνονται. Σωστή. Παιδιά είμαστε όλοι εμείς που βοηθάμε με τον δικό μας τρόπο, πάντα με την καθοδήγηση κάποιων μεγαλύτερων, για να πετύχουμε κάποιους σκοπούς. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και από το βίντεο κλιπ, που δείχνουν διάφορες δράσεις που έχουν γίνει, αλλά και κάποιες που δεν είναι μέσα στο βίντεο κλιπ, αλλά έγιναν. Βέβαια, είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα και όλα αυτά που γράφουν τα παιδιά, αλλά και γενικότερα όσοι μπαίνουν Facebook, YouTube. Άλλωστε προσφέρουν όλα αυτά και έχουμε μια άλλη επικοινωνία πλέον, εντελώς διαφορετικά. Εμείς με τον Αντώνη στην αέρα πριν χρόνια τις ανακοινώσεις τις παίρναμε από τις κολόνες της ΔΕΗ. Μια μέρα πήγαινε ο Αντώνης το πρωί για να πάρει την είδηση και μια μέρα πήγαινα εγώ για να πάρω την είδηση, ο Θωμάς και οι άλλοι συνάδελφοι. Βασίλη, θέλεις να γίνεις δημοσιογράφος. Σε λίγα χρόνια θα είσαι συνάδελφός μας. Είναι, ναι, κάτι το οποίο το θέλω. Σου το ευχόμαστε, σου το εύχομαι ολόψυχα. Και εύχομαι και να συνεργαστούμε και να είμαστε εδώ να κάνουμε μια εκπομπή, γιατί όχι, τι πιο ωραίο. Έγινε. Για την ημέρα εθελοντισμού Ανδρόνικου έχει πλέον γίνει θεσμός. Σωστά, έχει γίνει θεσμός, είναι η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, σύμφωνα με τους αρμόδιους που αποφασίστηκε. Για πρώτη χρονιά που έγινε φέτος αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο της Τολεμαΐδας. Ήταν πολύ θετικά τα μηνύματα τα οποία άφησε μετά από το τέλος της εκδήλωσης και πραγματικά αυτές οι δράσεις εθελοντισμού θα συνεχιστούν, δεν θα σταματήσουν, γιατί δεν ήταν η μέρα εθελοντισμού μία μέρα, ήταν μία κορύφωση, μία ημέρα κορύφωσης, καθώς αυτές οι δράσεις και μέσα στο καλοκαίρι αλλά και από την ερχόμενη χρονιά πιστεύω ότι θα πάρουν φωτιά και θα βοηθάμε ακόμα περισσότερο και θα δείξουμε ότι τόσο στην Τολεμαΐδα αλλά και όσο την ευρύτερη περιοχή ότι μπορούμε να βοηθήσουμε μικρούς και μεγάλους με πολύ απλές πράξεις. Γιατί όλοι μας πρέπει να κάνουμε φίλο τον εθελοντισμό. Ναι. Ο εθελοντισμός, κατά την άποψή σου, Βασίλη, κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Ειδικά νομίζω ότι μέσα από δράσεις παιδιών που είναι το αυριανό μέλλον τόσο του τόπου μας όσο και της υπόλοιπης χώρας και φυσικά με την ανταπόκριση του κόσμου ότι βρίσκει έδαφος στην περιοχή μας και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και μια μεγαλύτερη ανταπόκριση στις επόμενες δράσεις που θα πούμε ότι πραγματικά έγινε, σηκώθηκε όλη η πόλη. Όπως σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και βέβαια θα είναι πολύ σύντομα. Θα σε καλέσουμε εδώ στην εκπομπή, στο κόκκινο, να μιλήσουμε όχι μόνο για τον εθελοντισμό, αλλά και για τα προβλήματα που έχετε εσείς οι νέοι, για τον τρόπο διασκέδασής σας, αλλά και πώς επικοινωνείτε πλέον εν έτη 2018. Εάν όταν βγαίνετε έξω, έχετε όλοι το κινητό και είστε μέσα στο Facebook ή στο Instagram. Μια πολύ ωραία συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αποδέχομαι το κάλεσμα και θα τα ξαναπούμε νομίζω σύντομα. Βασίλη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σε ευχαριστούμε όλοι για όσα έχεις κάνει. Ευχαριστώ. Δύναμη, κουράγιο, καλό βράδυ. Καλό και βράδυ. Βέβαια αγώνας για να γίνεις δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Και εμείς εδώ να συνεχίσουμε. Καταπληκτικός Βασίλης. Καταπληκτικός Βασίλης. Τον είδαμε και στην εκδήλωση, στην ημέρα εθελοντισμού Ανδρόνικος. Πώς να μην συγκινηθείς με τέτοια παιδιά? Αυτά τα παιδιά νομίζω είναι το μέλλον. Το και, μέλλον. Και δεν το λέμε τυπικά. Συνήθως ακούγονται έτσι κάποιες κούφιες εκφράσεις, κάποιους ξύλινους λόγους για την νέα γενιά. Όχι, εμείς τουλάχιστον Αντώνη δεν τα κάνουμε αυτά. Ισχύει αυτό. Αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι ένα μέλλον. Γιατί έχουν προσδιορίσει τι θέλουν να κάνουν. Έχουν βάλει μπροστά αξίες και αρχές που μας λείπουν. Πρέπει να πω. Ζήσαμε και ζούμε μια περίοδο που πολλά πράγματα δοκιμάζονται. Οι αξίες και αρχές είναι αυτές που μπορούν να κρατήσουν πραγματικά την κοινωνία όρθια και φυσικά ο εθελοντισμός είναι μία από αυτές. Ο Ηλίας αναστενάζει. Γιατί, Ηλία?
Όχι, εδώ τα λέμε όλα. Όχι, εντάξει, ακούω, ρε παιδί μου. Ναι, ό,τι σκεφτόμαστε, τα συναισθήματά μας και γι' αυτό κάναμε και αυτή την εκπομπή, βέβαια. Γιατί αν δεν έχουμε και ψυχικά αποθέματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Όχι, απλά σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να γίνει παράδειγμα μια εκπομπή σήμερα, που είναι η μέρα του Ανδρώνικου. Ήταν όλα τυχαία όμως, δεν προγραμματίσαμε τίποτα. Αυτό εγώ βρήκα τον Αντώνη, Αντώνη σε ένα ρεπορτάζ, συναντηθήκαμε. Και μου λέει η Κατερίνα και να το βίντεο κλιπ για τον Ανδρώνικο. Πάει πάρα πολύ καλά και του λέω κάτι, Αντώνη, θέλω να πω κάτι για τον κάθε εκπομπή. Ανδρώνικο, για τον Ανδρώνικο αυτό το παιδί, αλλά και για, όπως το λέμε, ο Ανδρώνικος υπάρχει παντού, υπάρχει σε κάθε πόλη με αυτό ή άλλο όνομα. Αυτά τα παιδιά πραγματικά και ο Ανδρώνικος ειδικότερα αν θέλεις Κατερίνα, στα 14 του χρόνια έγραψε μια ιστορία που πολλοί δεν θα τη γράψουν στα 90 τους. Εν ζωή. Ο Ανδρώνικος στα 14 του χρόνια, θέλω να το πω αυτό, εν συνειδήση το λέω, στα 14 του χρόνια έγραψε μια ιστορία που δεν θα τη γράψουν στα 90 τους ορισμένοι που θα ζήσουν σε αυτή τη μεγάλη προχωρημένη ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά τα παιδιά αυτά έχουν δυνάμεις, δίνουν πολλά πράγματα και μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα στην κοινωνία. Πρέπει να τροφοδοτηθούμε από τη νέα γενιά. Να την ακούσουμε και να μας ακούσει. Αλλά κυρίως να την ακούσουμε. Να πω ότι απαντάω σε μηνύματα ήδη. Ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με την μητέρα του Ανδρώνικου, την κυρία Πόπη Παρασκευά. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Θα μας πει τα συναισθήματά της και όλα αυτά που ένιωσε και όλα αυτά που πέρασε, αλλά και αυτά που κάνει τώρα, που αγωνίζεται. Για να δώσει ζωή και σε άλλα παιδιά που σηκώνουν το δικό τους το σταυρό. Προχθές ο Μάρκος Εφερλής, εκτός από την παράσταση που έδωσε στην Κοζάνη, συναντήθηκε και με τον μικρό Θωμά που ευχήθηκε μέσα από το «Κάνε μια ευχή», να δει το Σεφερλή, ήρθε εδώ, συνάντησε το μικρό Θωμά και του έδωσε πάρα πολύ χαρά. Τη Δευτέρα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο δόθηκε ο αγώνος των παλεμάχων για τον Αλέξανδρο που δίνει τη δική του μάχη στην Αμερική. Ηλία. Ναι. Ο μικρός Παναγιώτης δίνει τη δική του μάχη σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο Χρήστος, ο Γιώργος, η Κατερίνα, η Μαρία, ο Αντώνης, ο Ηλίας και όλα τα παιδιά που πραγματικά έχουν την ανάγκη μας και θέλουν τη στήριξή μας και τη βοήθειά μας. Υπάρχει το κράτος, ναι, υπάρχει το κράτος, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν και οι εθελοντικές οργανώσεις, θελοντές αίματος. Πολύ καλή δουλειά κάνουν οι εθελοντικές ομάδες αίματος, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας. Ηλία, πες μας λίγο για την εθελοντική δράση. Και πώς ήτανε, τώρα αυτό το τραγούδι είναι εντελώς διαφορετικό από τα άλλα που σ' ακούσαμε, ναι, και σ' ακούμε, ναι, να ερμηνεύεις. Κάτι εντελώς ξεχωριστό. Ναι, αυτό έπρεπε να γίνει σημαία, νομίζω, για τον Ανδρώνικο. Ναι, πόσο δύσκολο είναι από ένα τραγούδι διαφορετικού ύφους, καλά το λέω, Αντώνη. Ναι, ναι, βέβαια. Να τραγουδήσεις ένα διαφορετικό που βγάζει και πόνο. Στο πρώτο δίσκο που είχα κάνει, είχα γράψει το «Ξύπνα, ξημέρωσε, μωρό μου». Ίσως από εκεί να με βοήθησε να γράψω και για τον Ανδρώνικο το τραγούδι του στίχους του Αντώνη, αλλά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό. Δηλαδή το «Ξύπνα, ξημέρωσε, μωρό μου» έγραψα για ένα ουδέτερο παιδί, ρε παιδί μου, τι θα μπορούσε να γίνει, κάπως έτσι. Εδώ έπρεπε να γράψω συγκεκριμένα, η στίχη ήταν συγκεκριμένα για ένα παιδί 14 χρονών. Και όταν με είχε φέρει σε επαφή ο Αντώνης με τον μπαμπά του Ανδρώνικου και τη μητέρα, μου ζήτησε ο μπαμπάς του Ανδρώνικου τότε, μου λέει, «Ηλία, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να το κάνεις μια ροκ μπαλάντα». Και? Και νομίζω μπήκες, το έκανα μια ροκ μπαλάντα. Μπήκε στο στούντιο. Καλά, είναι φοβερό το κομμάτι. Φοβερό. Βλέπουμε και από τα βιού που κάνει, που έχει ήδη κάνει βέβαια. Πόσες μέρες έχει που κυκλοφόρησε? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα έχει χιλιάδες view. Δηλαδή μετά από ένα χρονικό διάστημα καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει. Έχω πάρα πολύ συγκινητικά μηνύματα. Πάρα πολύ. Η μαμά του Ανδρώνικου δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Κυρία Πόπη.
Ο σκηνοθέτης μας ο Γιάννης ο Παλαμάς θα προσπαθήσει και πάλι. Θα έχουμε σε λίγο μία επικοινωνία με την κυρία Πόπη. Θα μας δώσει το δικό της μήνυμα. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη συμμετοχή των παιδιών, συμμαθητών του Ανδρόνικου, σε αυτό το κομμάτι. Μαζί με τον Ηλία το είχαμε συζητήσει αυτό. Και ιδιαίτερο είναι και το βίντεο με τον Νίκο τον Κουρού, σκηνοθέτη, τα πλάνα του Λάζαρου του Λαζαρίδη και του Φάνη του το Ψαχαλίδη, βεβαίως. Γιατί. Εγώ στέλνω λίγο το τηλέφωνο. Βεβαίως. Έχει δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, ότι τα ίδια τα παιδιά αποδίδουν το ρεφρέν, στο τέλος το ρεφρέν του τραγουδιού, που μπορεί να γίνει και μότο για την περιοχή, για όλη την περιοχή. Το μήνυμα δηλαδή, μας έμαθες, Ανδρόνικε, αυτό που θέλουν όλοι, αγάπη να σκορπίζουμε σε αυτήν εδώ την πόλη, πραγματικά είναι κάτι που μπορεί να ξεσηκώσει τον τόπο, την περιοχή, και ακριβώς αυτό είναι το κάλεσμα. Το ότι μας έμαθε ο Ανδρόνικος, ο κάθε Ανδρόνικος, αυτό το παιδί των 14 ετών έμαθε σε εμάς τους μεγαλύτερους, τους μικρότερους, όποιας ηλικίας, από πουδήποτε, μας έμαθε πράγματα ο Ανδρόνικος. Το μας έμαθε Ανδρόνικο είναι αυτό ακριβώς που νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα. Και το τραγουδάνε τα ίδια τα παιδιά. Στο τέλος, το ρεφρέν του τραγουδιού έχει τα ίδια τα παιδιά μαζί με τον Ηλία βεβαίως. Μας έμαθε Ανδρόνικο και αυτό που θέλουν όλοι, η αγάπη να σκορπίζουμε. Σε αυτήν εδώ την πόλη. Σε αυτήν εδώ την πόλη. Και το βίντεο. Είναι σημαντικό αυτό στη σκηνοθεσία του Νίκου του Κουρού. Με τους στίχους σου, Αντώνη. Δεν είναι ειλικρινά. Εντάξει, εγώ σε ζω, σε ξέρω χρόνια, συνεργαστήκαμε, συνεργαζόμαστε. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσες να γράψεις ένα τέτοιο τραγούδι. Καλά, την βέβαια, την Πινελιά. Και το πρώτο τραγούδι που έκανα με τον Αντώνη, το παρόν και μέλλον, και αν το παρόν δεν το μπορώ, το μέλλον δεν το ξέρω, το παρελθόν μου έφυγε και δεν το επαναφέρω. Γράφει καταπληκτικά. Το βλέπουμε καθημερινά πλέον. Εγώ ήθελα να πω πραγματικά και για το μήνυμα αυτό που στέλνει και το ίδιο το βίντεο, Καταρίνα, να μην μιλήσουμε για τους εαυτούς μας. Το ίδιο το βίντεο στέλνει ένα μήνυμα ακόμα και στη σκηνοθεσία του Νίκου του Κουρού, ότι στο τέλος, όταν λέει «Μας έμαθες Ανδρώνη και αυτό που θέλουν όλοι, η αγάπη να σκορπίζουμε σε αυτήν εδώ την πόλη», η πόλη είναι το κέντρο της Πτολεμαΐδας, η Πτολεμαΐδα, αλλά δείχνει και την Κοζάνη, δείχνει και τη Θεσσαλονίκη, δείχνει πολλές πόλεις, δείχνει τις πόλεις που χαρακτηριστικά έχουν τον δικό τους Ανδρόνικο, με αυτό ή άλλο όνομα. Αυτό είναι το μήνυμα. Είναι ένα συνολικό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα εθελοντισμού, αγάπης, προσφοράς, αλλά και ενός καλέσματος. Να κάνουμε αυτό που μπορεί να δώσει ανάσα. Ανάσα στα παιδιά, ανάσα στην κοινωνία, ανάσα σε όλους. Τώρα, εμείς πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε. Θα κάνω μια προσπάθεια να βρω την μαμά του Ανδρόνικου, την κυρία Πόπη Παρασκευά. Και βέβαια θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος και με την Βίκη Πέτρου, μέλος της ομάδας που διοργάνωσε την εκδήλωση. Και βέβαια έχουμε να πούμε πολλά και να δούμε πολλά και για τον εθελοντισμό, να μας παρουσιάσεις και τους ανθρώπους που συνεργαστήκατε για αυτό το βίντεο κλιπ, για τα παιδιά που συμμετείχαν, τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε, όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Ένας μικρός ήρωας, ήρωες αρκετοί γύρω μας.
Οι ήρωες είναι αρκετοί γύρω μας και οι ήρωες μπορούμε και πρέπει να γίνουμε όλοι. Όταν αντιλαμβανόμαστε τι υπάρχει γύρω μας και κυρίως όταν αφήνουμε την ψυχή και την καρδιά μας να λειτουργήσει, να αφαιθούμε επιτέλους, να πάρουμε τα κελέσματα της αγάπης, της καρδιάς μας, του μυαλού μας με θετικό τρόπο, να δούμε τα πράγματα με ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό είναι που μπορεί να μας προσδιορίσει ως ανθρώπους και αυτό είναι που μπορεί να μας κάνει να είμαστε και δημιουργικοί. Με τον Ηλία τα συζητάμε συχνά πυκνά από την πρώτη συνάντησή μας με το τραγούδι «Παρόν και μέλλον». Τι λέγαμε με τον Ηλία πριν, καλύτερα να τραγουδάει. Καλύτερα να τραγουδάει, μόνο να τραγουδάει παρά να μιλάει. Πραγματικά, φωνή. Όλα μιλάνε και το τραγούδι μιλάει και νομίζω και ο Ηλίας με τα τραγούδια του και με τη δουλειά του μέχρι τώρα έχει μιλήσει για το τι πιστεύει στη ζωή, για το τι θεωρεί σημαντικό. Δεν πέρασε και λίγα, Βεβαίως. Και ο Ηλίας κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε. Έχει ζήσει μια ολόκληρη περιπέτεια. Ναι, έτσι. Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε, Ηλία, για την ζωή σου και για αυτά όλα που πέρασε. Να μιλάς για τον εθελοντισμό, ενώ δεν μπορεί να δώσει αίμα. Ναι. Εγώ παράδειγμα. Ναι. Ναι, όλα αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα είναι σήμερα αφιερωμένη είναι. Εκπομπή. Θέλω να μιλήσουμε όμως και να τα μάθει και ο κόσμος, να τα ακούσει και ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη. Πες μας λίγο για το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το καταπληκτικό. Είχαμε πει με τον Ηλία ότι το τραγούδι αυτό πρέπει να έχει ένα καλό βίντεο κλιπ. Να γίνει ένα καλό βίντεο και... Κάναμε διάφορες. Γιατί ο ήχος δεν αρκεί. Δεν αρκεί ο ήχος και θα έπρεπε κυριολεκτικά να έχουμε μέσα αποτυπωμένα τα παιδιά να είναι οι πρωταγωνιστές στο βίντεο αυτό. Τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Ούτε ο Ηλίας, ούτε εγώ, ούτε κανένας από τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού. Κανένας μας. Εμείς όλοι στην πάντα. Στην πάντα κυριολεκτικά. Μα γι' αυτό και συζητήσαμε να βάλουμε χοροδία, να βάλουμε τα παιδιά από την τάξη του Ανδρώνικου να τραγουδήσουν το τελευταίο ρεφρέν. Δηλαδή. Να μην είναι μονοτρόνο, θα βάλουμε τους φίλους μέσα. Και λέω, Αντώνης, ναι, και το κάνω. Ακριβώς αυτό. Το δέχτηκαν τα παιδιά με μεγάλη χαρά. Βεβαίως, το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά πραγματικά τα παιδιά. Δώσαμε χαρά στα παιδιά, συμμετείχανε σε αυτό. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το ρεφρέν. Yeah. Όλος ο τρόπος που έγινε για να βγει αυτό το πραγματικά πολύ καλό αποτέλεσμα. Και όπως πολύ καλό αποτέλεσμα ήταν και η συνάντησή μας με τον Νίκο τον Κουρού. Νομίζω ότι είναι αξίας ο Νίκος. Συνεργαστήκαμε. Σκηνοθέτης που πραγματικά έχει δείξει τη δουλειά του. Και πολύ μάλιστα καλός, με πολύ καλές ταινίες, με πολύ καλές κριτικές, με βραβεύσεις. Και πάνω απ' όλα πολύ καλός άνθρωπος. Και πολύ καλός άνθρωπος. Με το Α κεφαλαίο. Νομίζω συναντηθήκαμε όλοι. Έτσι, με την πρώτη όχλησή μου στον Νίκο τον Κουρού, Αντώνη, στείλε κατευθείαν τι υλικό υπάρχει, τι πλάνα υπάρχουν, τι φωτογραφίες υπάρχουν, όλα. Και περιμέναμε την εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή που έγινε τη Δευτέρα 7 του Μάη στην Πτολεμαϊδά. Τα πλάνα τα έστειλαν δύο φίλοι, εξαιρετικοί φίλοι, ο Λάζαρος ο Λαζαρίδης και ο Φάνης ο το Ψαχαλίδης. Και ο Νίκος είχε να κάνει πλέον τη δουλειά της σκηνοθεσίας. Νομίζω ότι έφερε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, πολύ καλό αποτέλεσμα, με την σκηνοθετική του δυνότητα, αλλά και με την ευαισθησία που έδειξε ο ίδιος, κυριολεκτικά, για να έχουμε αυτό το βίντεο. Και η συμμετοχή ήταν εθελοντική, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως εθελοντική. Και όλη η δουλειά. Όλοι κυριολεκτικά. Μέσα σε όλα αυτά, νομίζω θα πει και ο Ηλίας για την συμμετοχή του Γιάννη τον Κιούρα, έτσι. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι την ενορχήστρωση την έχει κάνει, που συνεργάζομαι εδώ και 10 χρόνια με τον Γιάννη τον Κιούρα, στο Studio New Sound στη Θεσσαλονίκη. Και τις κιθάρες τις έχει γράψει Αποστόλης Τίκας από την Αθήνα. Τόσο πολύ ταξίδευσε το τραγούδι μέχρι να το πάρουμε εμείς. Ναι, και ακόμη τώρα που θα φτάσει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το εύχομαι, είναι στο YouTube το τραγούδι. Γράφεται Ανδρώνικος, Ηλίας Μπουρνιώτης και μπορεί. Θα ανεβάσουμε αύριο και την εκπομπή στο YouTube του Flash. Έχουμε ιστοσελίδα flashpavlatv.gr. Εκεί μπορούν όλοι να βρουν και τα ρεπορτάζ. Έχουμε και ρεπορτάζ από την ημέρα εθελοντισμού, αλλά και την εκπομπή. Ο Γιάννης να προσπαθήσει να πάρει τη μαμά. Να έχουμε την μαμά σε λίγο να μιλήσουμε. Και μετά θα μιλήσουμε και με την Βίκη Πέτρου, που είναι μέλος της ομάδας και δούλεψε πάρα πολύ. Τώρα, το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Πάμε και σε ένα δεύτερο τραγούδι. Με τον Ηλία ήδη έχουμε κάνει. Είναι το δεύτερο τραγούδι αυτό με τον Ηλία. Μιλάω τραγούδι «Μήνυμα ζωής». Αυτό θα εξαρτηθεί. Έχουμε κάνει το τραγούδι «Παρόν και μέλλον» με τον Ηλία τον Μπουρνιώτη. Φυσικά και το τραγούδι «Ανδρώνικος». Και εντάξει, η συνεργασία συνεχίζεται. Δεν είπε ο Αντώνης ότι μου είχε στείλει τέσσερα διαφορετικά τραγούδια από στίχους. Και μετά μου λέει: έχω και κάτι, λέει, να σου στείλω τον Ανδρώνικο.
Τα πέριψα κατευθείαν, του λέω αυτό, κατά τον Ανδρόνικο. Ναι. Έχει, ο Αντώνης έχει πολλούς στίχους. Εννοείται ότι η συνεργασία μας δεν θα σταματήσει στον Ανδρόνικο και εύχομαι να κάνουμε πολλά τραγούδια. Γιατί... Ναι. Και άλλωστε, Ηλία, εσύ επαγγελματικά ασχολείσαι με το τραγούδι, γνωστός. Σε όλη την Ελλάδα συμμετέχει σε συναυλίες και όχι μόνο. Έχουμε παρακολουθήσει τη δουλειά σου. Νομίζω, εδώ μέσα στην τηλεόραση. Αν θα πάμε να κάνουμε ένα άλλο τραγούδι. Συμμετείχε σε πάρα πολλές εκπομπές. Αν θα πάμε να κάνουμε ένα παρόμοιο τραγούδι όπως το Ανδρόνικο, νομίζω δεν θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Ναι, γιατί το πρώτο είναι και. Αυτό, ναι. Είναι η μοναδικότητα. Ωραία. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Πόπη Παρασκευά. Τι να πω, χαρά, τιμή, μπράβο σας πραγματικά. Καλησπέρα κυρία Παρασκευά, καλησπέρα Πόπη μας. Καλησπέρα. Να είστε καλά, πάντα καλά, για αυτά τα μηνύματα που περνάτε σήμερα στον κόσμο. Περάσατε πάρα πολύ πόνο, ζήσατε πάρα πολλά, ωστόσο πραγματικά ζείτε και βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θέλω... Να μας πείτε, κυρία Παρασκευά, πώς νιώθετε που γίνεται θεσμός πλέον η ημέρα θελοντισμού Ανδρόνικος. Αυτό το καταπληκτικό παιδί. Νιώθω πάρα πολύ συγκίνηση. Πάρα πολύ συγκίνηση, περηφάνεια και τιμή φυσικά για όλο αυτό. Είμαι λίγο τρακαρισμένη, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλοι είμαστε. Ποιο το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, κυρία Παρασκευά? Το μήνυμα, βασικά, όλο αυτό ξεκίνησε από τα παιδιά και από τον αγώνα που κάνανε ώστε να βρεθεί ο δότης για τον Ανδρόνικο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας με τεράστιες ανάγκες και μακάρι να μπορούσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα εμείς. Φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά είδαμε όλη αυτή την επιθυμία που είχαν τα παιδιά για προσφορά για τον συνάνθρωπο. Οπότε αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε, το εθελοντισμό. Πάντα με τα παιδιά, πάντα μπροστά τα παιδιά. Και εμείς δίπλα να συμπαραστηκόμαστε όσο μπορούμε. Κυρία Παρασκευά, πώς προέκυψε η εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου, ημέρα εθελοντισμού Ανδρόνικος? Πείτε μας λίγο την ιστορία. Αυτό όλο ξεκίνησε όταν... Μετά από μια συνάντηση που είχαμε τον Αντώνη και τον να τον ευχαριστήσω και δημοσίως για όλο αυτό που έχει κάνει, όταν μου είπε ότι έχει γράψει το τραγούδι και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Συζητήσαμε με τον διευθυντή του σχολείου μας, που ήταν σύμφωνο σε όλο αυτό, χαρήκανε πάρα πολύ. Πήγαμε κατόπιν στη δευτεροβάθμια, μιλήσαμε με την κυρία Βόντσα, χάρηκε πάρα πολύ για όλο αυτό. Και είπε την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου και ήταν 7 Μαΐου για φέτος. Και σήμερα είναι 17 του Αγίου Ανδρόνικου. Σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία όλα αυτά, τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν είχαμε προγραμματίσει η ημερομηνία. Κάθε Πέμπτη βγαίνει η εκπομπή μου, το γνωρίζετε, στο κόκκινο. Ναι. Απλά και εγώ συνάντησα τον Αντώνη σε ένα ρεπορτάζ. Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μου είπε: Κατέρνα, πρέπει να κάνουμε αυτό. Και του λέω: Ναι, την άλλη Πέμπτη θα κάνουμε την εκπομπή στη μνήμη του Ανδρόνικου, του δικού μας Ανδρόνικου, του Γιώργου, του Κώστα, του Θωμά, του Αλέξανδρου. Έτσι, γιατί όπως είπα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό υπάρχει και ο αντίστοιχος Ανδρόνικος. Δυστυχώς εκεί μέσα στο ΑΧΕΠΑ που ήμασταν εμείς, ήταν ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ μεγάλο. Ποιο το μήνυμα, τι θέλετε να πείτε στις μαμάδες που δίνουν το δικό τους αγώνα και έχουν παιδιά στα νοσοκομεία, περνάνε δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζετε, βλέπετε, παρακολουθείτε, κυρία Παρασκευά. Τι θέλετε να πείτε σε αυτές τις μαμάδες? Την Κυριακή γιορτάσαμε... και την γιορτή της μάνας, της μαμάς. Δυστυχώς τα παιδοκολογικά είναι γεμάτα. Και μπορώ να πω και ένα μεγάλο ποσοστό είναι και από την περιοχή μας. Άλλωστε αναφερθήκατε και σε κάποια παιδιά από την Κοζάνη. Ο Αλέξανδρος, ο Θωμάς, ο Παναγιώτης. Ναι, με τον Θωμά ήμασταν και μαζί ένα υπέροχο παιδί με μια καταπληκτική μανούλα. Για το Θωμά μιλάτε? Ναι, ναι, για το Θωμά. Πραγματικά, προχθές συνάντησε τον...
Μάρκο Σεφερλή και ναι. Ήταν τόσο συγκινημένος, τόσο χαρούμενος. Τόσο χαρούμενο, ναι, ναι. Και αυτά τα παιδιά και εκεί μέσα, όταν κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, όταν κάνουν τις θεραπείες τους, το μόνο που δεν λείπει είναι τα χαμόγελα. Οπότε από εκεί παίρνουμε δύναμη, από τα παιδιά και εμείς οι γονείς. Ο Ανδρόνικος τι σας έλεγε, κυρία Παρασκευά? Είχα τη χαρά να περνάω ώρες ατελείωτες συζητώντας με το παιδί μου. Αυτό που μου έλεγε είναι ότι, το έλεγε βέβαια και πολύ πριν νοσήσει, ότι δεν ξέρω τι θα γίνω μαμά όταν θα μεγαλώσω, αλλά θα γίνω ένας σπουδαίος άνθρωπος. Από την ημέρα που νόσησε και μετά, ήθελε να αφιερωθεί στον εθελοντισμό. Όνειρό του ήτανε, όταν θα γίνω καλά, θα γίνω εθελοντής, οπουδήποτε. Και σαν στόχο είχε και τα παιδιά βέβαια. Γιατί εκεί μέσα γνωρίσαμε πάρα πολλούς εθελοντές στο νοσοκομείο. Πάρα πολλούς εθελοντές. Οπότε είχε πάρα πολλά καλά πρότυπα μέσα από το νοσοκομείο. Τι είναι εκείνο που θυμάστε πιο πολύ από τον Ανδρόνικο? Όχι τις ημέρες του πόνου και όλα αυτά που πραγματικά πέρασε, βίωσε. Και παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και σας έδινε κουράγιο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου έλεγε σε κάθε παρενέργεια που είχε, από ότι είχε μια θεραπεία, από οτιδήποτε, μη στεναχωριέσαι μαμά, μπορούσα να πάθω και χειρότερα. Δεν το έβαζε ποτέ κάτω. Όπως και όλα τα παιδιά, ξαναλέω, εκεί πέρα. Δεν το βάζουν ποτέ κάτω. Οπότε αυτό και μόνο έδινε δύναμη. Χαμογελούσανε πάντα. Πολύ δύναμη εκεί μέσα, πάρα πολύ δύναμη. Πόσο ευχαριστώ πρέπει να σας πούμε. Πόσο ευχαριστώ πρέπει να σας πούμε, κυρία Πόπη. Πόσο ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά. Πρέπει να πω ευχαριστώ. Τι δύναμη δίνετε, τι δύναμη και τι κουράγιο σε όλους όσοι αγωνίζονται και δίνουν ένα καθημερινό αγώνα. Γιατί όλοι περάσαμε δύσκολα. Σε κάθε οικογένεια, ξέρετε, πρόβλημα υπάρχει. Στις περισσότερες οικογένειες. Στις περισσότερες οικογένειες. Στις περισσότερες. Ναι, ναι. Τα ξέρετε, τα βιώσατε, τα βιώσαμε, τα ζήσαμε όλοι μας. Έτσι να συνεχίσετε, να δίνετε τον αγώνα ζωής και να είστε σίγουροι ότι ο Ανδρόνικος θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί ήταν πάρα πολύ χαρούμενο παιδί. Πολύ ζωντανό παιδί. Και στην πάρα τάξη του, και στην τάξη πολύ του, και σε ό,τι έκανε. Και καθημερινά έλεγε, μαμά, εγώ εδώ θα δώσω τον αγώνα μου, δεν είναι τίποτα, θα τα ξεπεράσουμε όλα μαζί. Όλα μαζί, ναι. Δεν θέλω άλλο να συνεχίσουμε, κυρία Πόπη, ειλικρινά. Τι να σας πούμε, εντάξει, είναι κάποιες εκπομπές που λες, ναι, αξίζει να είμαι δημοσιογράφος. Αξίζει πραγματικά να βγάζουμε τέτοια θέματα, να αναδεικνύουμε τέτοια θέματα που πραγματικά δίνουν ζωή. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι μαζί σας και η Βίκη Πέτρου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σε κάτι που ήθελα να σταθώ και ό,τι, να... Ό,τι θέλετε. Ναι, πέρα από το ότι θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντώνη προσωπικά και τον Ηλία, όλη την Πτολεμαΐδα, τον Δήμο που ήταν δίπλα μας σε όλη την εκδήλωση, θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος, να γίνεται δότης. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία και μόνο που θα ξέρουν ότι θα χαρίσουν ζωή και χαμόγελο σε έναν συνάνθρωπό μας, σε μία οικογένεια, αυτό και μόνο φτάνει. Αυτό δώσετε, το μήνυμα θέλω να περάσω. Δώσατε το μήνυμα. Ναι. Και είμαι δώσε αίμα, ότι δώσε ζωή. Όλα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση, σε 3 χρόνια, όλοι θα είναι δότες μυελού των οστών και αιμοδότες σίγουρα. Και καλά να είμαστε. Του χρόνου θα είμαι και εγώ κοντά σας. Εκεί, 7 Μαΐου, θα είμαστε όλοι μαζί στην εκδήλωση «Ημέρα Εθελοντισμού για τον Ανδρόνικο». Δεσμευόμαστε και θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Καλά να είμαστε. Εδώ θα είμαστε στο Flash. Άλλωστε πάντα αναδεικνύουμε κοινωνικά ζητήματα και θέματα και αυτός είναι και ο ρόλος μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τι ευχαριστώ? Πάρα πολλά. Ευχαριστώ να μιλήσω και εγώ με την Βίκη Πέτρου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Παρασκευά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βίκη, καλησπέρα. Βίκη. Ναι. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βίκη Πέτρου στο τηλέφωνο. Τι να πούμε, έχουμε πολλά. Μας συγκίνησε η μαμά, μας συγκίνησε πάρα πολύ. Ναι, είναι μία μαμά. Αντώνη, Ηλία. Τι κουράγιο έχει, πραγματικά, τι κουράγιο και τι δύναμη έχει. Ναι. Θέλεις να μας πεις, Βίκη, για την ομάδα. Ναι. Πραγματικά, καταρχάς, η μαμά είναι μία πολύ δυνατή μαμά, μία ηρωίδα, που αντιμετωπίζει όπως
είπε και μόνη της όλο αυτό τον πόνο τον βγάζει σε προσφορά και μπράβο της, έχει πολλά συγχαρητήρια. Η ομάδα μας τώρα είναι μια απλή ομάδα από μαμάδες που βρεθήκαμε πέρσι στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου γυμνασίου μαζί με την Πόπη και προσπαθούμε να κάνουμε όλη αυτή την δράση να βγάλουμε τον αθλητισμό από τις ψυχές των παιδιών που σίγουρα υπάρχει μέσα τους και να τον ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο μπορούμε σε όσες δράσεις μπορούμε. Ο κύριος στόχος μας είναι τα παιδιά, ο βασικός μας στόχος. Να μπορέσουν τα παιδιά να δείξουν την ψυχή τους και την ευαισθησία τους. Πόσα μέλη έχει η ομάδα σας? Αυτή τη στιγμή τα πιο ενεργά μέλη είμαστε 7 άτομα, 7 μαμάδες, που παρόλο που μερικές έχουν φύγει τα παιδιά τους στο Λύκειο, συνεχίζουμε να είμαστε μία παρέα και να προσπαθούμε για όλη αυτή την δράση που έχει η δράση, δράση εθελοντισμού σε διάφορα επίπεδα, Σε διάφορα επίπεδα, ναι. Εθελοντισμός για τον συνάνθρωπό μας, τη δράση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά που πραγματικά συμμετείχαν με πολύ χαρά. Έκαναν πολλές δράσεις εκείνη την ημέρα το πρωί σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Πήγανε στα ΚΑΠΗ, στο ΚΑΦΚΑ. Ναι, έβαλαν λουλουδάκια, περιποιήθηκαν, ναι, τους χώρους γύρω από το ΚΑΦΚΑ με πολλή διάθεση. Ναι, το ειδικό σχολείο βοήθησε στο Καλό Σαμαρίτη στην παρασκευή των γευμάτων. Και άλλα σχολεία πήγανε στο Καλό Σαμαρίτη, άλλα πήγανε στο νοσοκομείο, κάνανε μια μικρή γιορτούλα στα παιδάκια και αφήσανε ένα κολάζ. Πολλές οι δράσεις, πολλές οι ιδέες, κάναν και καθαριότητα χώρων και πάρκων, ξεκολλήσανε παλιές αφίσες. Και μετά έγινε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία που πιστεύω το χαρήκαν όλα με την συναυλία του μουσικού, με το χορευτικό του πρώτου γυμνασίου και τελείωσε έτσι χαρούμενα εκείνη η μέρα. Ήταν ένα πάρτι για τα γενέθλια του Ανδρόνικου ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρτι για τον Ανδρόνικο. Και χάρηκε ο Ανδρόνικος βλέποντας όλο αυτό. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα βλέπει και καμαρώνει πάνω απ' όλα τους γονείς του, την οικογένειά του και μετά όλη την πόλη. Και εμείς τους καμαρώνουμε και όλους τους καμαρώνουμε που πραγματικά βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να περάσεις προς τα έξω ένα μήνυμα ζωής, γιατί μιλάμε για ζωή. Τώρα τι σκέφτεστε το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχετε προγραμματίσει και κάποιες άλλες δράσεις, εκδηλώσεις? Γιατί σίγουρα δεν θα περιμένετε μέχρι του χρόνου 7 Μαΐου. Άλλωστε είστε μια πολύ δημιουργική ομάδα, πολύ ζωντανή ομάδα. Καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Τι προγραμματίζετε? Βέβαια δεν θα μείνουμε σε εκείνη την ημέρα. Φυσικά από τώρα ξεκινάμε σχέδια για την επόμενη ημέρα Ανδρόνικος που θα γίνει του χρόνου. Να με βάλετε και εμένα στα σχέδια, Ορίστε. Να με βάλετε και εμένα στα σχέδιά σας, Βέβαια. Πολύ ευχαρίστω. Από τώρα σας το λέω. Πολύ ευχαρίστω. Θα είμαι κοντά σας. Ναι, ανθρώπους με όρεξη να βοηθήσουν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου θα έχουμε και άλλες δράσεις. Έχουμε επικοινωνήσει με κόσμο. Κόσμος επικοινώνησε μαζί μας μάλλον που έχει σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Όχι εμείς βέβαια, πρωτεύων στόχος είναι τα παιδιά και θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε κάποιες άλλες δράσεις που θα κάνουν διάφοροι σύλλογοι και τοπικές μικρές ομάδες. Συζητάμε διάφορα για συναυλίες και τα λοιπά και θα μπουν και αυτά στον προγραμματισμό και θα ανακοινωθούν σιγά σιγά, βήμα-βήμα θα κάνουμε διάφορες προσπάθειες. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, δεν θα σώσουμε τον κόσμο φυσικά, ούτε θα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά όσο μπορούμε θα βοηθούμε, θα βοηθάμε και πάνω απ' όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλα. Κυρία Βίκη Πέτρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλή συνέχεια.
διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων, πάντα επιτυχίες, πάντα με το χαμόγελο και πάντα να έχετε κατά νου το μήνυμα ζωής. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ένα τελευταίο, αν παρακαλώ, μπορώ να παρακαλώ, βεβαίως. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Αντώνη τον Μαυρίδη και τον Ηλία τον Μπουνιώτη, αλλά τον Αντώνη πάνω απ' όλα που ήταν η σπίθα, να πω το λιθαράκι για όλο αυτό, γιατί είχε μεγάλες ιδέες, μας τις μετέφερε, μας βοήθησε να τις υλοποιήσουμε και του αξίζουν να αναφερθούν αυτά τα πράγματα, ότι ήταν ο θεμέλιος λίθος ουσιαστικά όλου αυτού του έργου. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ σας πάρα ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα κυρία Πέτρου. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Αντώνη Σπίθα, Λιθαράκη, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο συνεχίζουμε. Ο εθελοντισμός και η βοήθεια στον συνάνθρωπο βρίσκουν έδαφος εν έτη 2018 και να κλείσουμε με αυτό. Θα μας πει και ο Ηλίας, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η επικοινωνία. Νομίζω ότι συγκινηθήκαμε όλοι, αλλά αυτό είναι τυπικό. Καμιά φορά ένας τρίτος ακούει και λέει εντάξει, συγκίνηση. Δεν πουλάμε συγκίνηση. Η συγκίνηση προκύπτει όπως όλα τα πράγματα προκύπτουν. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Κάποια στιγμή φεύγουμε. Και ούτε πατάμε ένα κουμπάκι και λέμε τώρα συγκινούμαστε ή τώρα θυμώνουμε. Να φύγουμε λοιπόν από αυτή την εποχή της εικονικής πραγματικότητας και να πάμε στην αληθινή. Στην πραγματικότητα. Στην αληθινή ποια είναι, αυτή που κάνατε αυτή στην που εκδήλωση. Κάναμε εκεί. Εκεί βγάλαμε τα συναισθήματά μας, εκεί βγάλαμε τις ιδέες μας, εκεί δώσαμε τη δουλειά μας, εκεί βγάλαμε τον εθελοντισμό μας, εκεί θα ξαναείμαστε, εκεί θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε με την κοινωνία που ζητάει, με την κοινωνία που θέλει, με την κοινωνία που ονειρεύεται, με όλους εμάς που διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Και κυρίως αυτό το κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει από τα νέα παιδιά. Εγώ συγκινούμαι όταν βλέπω νέα παιδιά να αναλαμβάνουν τόσα πολλά πράγματα και να απλώνουν αυτό το δίκτυο προστασίας, εθελοντισμού, προσφοράς και αγάπης. Κάποια στιγμή πρέπει να αναδείξουμε την αγάπη ως υπέρτατο στοιχείο, την προσφορά ως υπέρτατο στοιχείο. Είχαμε χάσει κάπου αυτό τον προσανατολισμό. Όταν βλέπεις νέους ανθρώπους, όταν βλέπεις ότι πραγματικά αυτά τα νέα παιδιά μπαίνουν μπροστά, τότε δεν μπορεί παρά μόνο να είσαι και εσύ δίπλα τους. Να συγκινήσεις και εσύ, να στηρίζεις και εσύ, να βοηθάς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Όλοι μπορούμε. Αισιοδοξούμε για την επόμενη μέρα. Όλοι μπορούμε και όλοι μαζί μπορούμε. Και όλοι μαζί μπορούμε, βεβαίως. Ηλία, και το δικό σου μήνυμα και να κλείσουμε πάλι με το βίντεο κλιπ αγάπη να σκορπίσουμε σε αυτή εδώ την πόλη. Νομίζω ότι αν θα ακούσουμε το τραγούδι δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ηλία, σε είμαι πολύ χαρούμενος πάντως που συμμετέχω και εγώ στον εθελοντισμό Ανδρώνικου με αυτό το τραγούδι που μου έβαλε ο Αντώνης μέσα. Και τον ευχαριστώ Ηλία, πάρα πολύ. Πολλά ευχαριστώ. Δεν φτάνουνε. Αντώνη, και πολλά ευχαριστώ. Ο Ηλίας με την ατελείωτη φωνή του πρέπει να πω, έτσι. Ναι, ατελείωτη. Με την ατελείωτη φωνή του. Και εσύ με... Είναι αυτό που έχει η περιφέρεια, Κατερίνα, ας το πούμε δημοσιογραφικά τώρα. Η περιφέρεια έχει πολλούς ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους. Ναι, οι περισσότεροι ξέρουν τον Αντώνη Μαυρίδη. Έχει τεράστιες δυνατότητες, ναι, η περιφέρεια. Οι περισσότεροι ξέρουν τον Αντώνη Μαυρίδη ως δημοσιογράφο. Δεν τον ξέρουν ως τυχουργό. Ξέρουν την Κατερίνα Μαρκοπούλου ως δημοσιογράφο. Δεν ξέρουν ότι η Κατερίνα Μαρκοπούλου γράφει. Έτσι. Αυτά θα τα πούμε άλλη φορά. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Πολλά, πολλά ευχαριστώ. Από καρδιάς ευχαριστούμε. Και εγώ από καρδιάς. Ήταν μια εκπομπή διαφορετική. Στο κόκκινο όμως, πραγματικά στο κόκκινο, όπως το εννοούμε το κόκκινο. Να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές που έμειναν μαζί μας και αυτό το βράδυ. Και συντονιστείτε, μείνετε στο Flash, ακολουθεί η εκπομπή Ο Φλάς στους δρόμους με τον Απόστολο Γαϊτάνη και με τον Βαγγέλη Χριστόδουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Και να κλείσω με αυτό. Μας έμαθες, Ανδρόνικε, αυτό που θέλουν όλοι. Αγάπη να σκορπίσουμε σε αυτή εδώ την πόλη. Ηλία, Αντώνη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να ευχαριστήσω για το σκηνοθέτη μας, τον Γιάννη τον Παλαμά, γιατί βοήθησε ουσιαστικά για να βγει αυτή η εκπομπή αγάπης στον αέρα. Καλό βράδυ σε όλους.
ένα παιδί, μια καρδιά. Μα ήθελε να ζήσει και έγινε ο πόνος συμφορά και θέργεψε η θλίψη. Ανδρονικέ μου, δεν μπορούν τα δάκρυα να δείξουν πόσες αξίες κουβαλούν όσοι θα μας αγγίξουν. Σύμβολο εθελοντισμού και προσφοράς μεγάλης, φώτες ζωής γεννήκαμε μιας ανοιχτής αγκαλής.